Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είμαι ο Γιάννης Μούτσιος και αυτή είναι η κυριότερη τίτλη ειδήσεων. Ευθείες απειλές από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Απειλούν με κλιμάκωση οι Τούρκοι, απάντησε όμως σε κάθε σημείο των τουρκικών αιτιάσεων με επιστολή μέσω ΟΗΕ από την Ελλάδα. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας με επίκεντρο την Συρία. Στα νερά του λιμανιού του Πειραιά βρέθηκε 5χρονο κοριτσάκι. Γλίτωσε από πνιγμό χάρη στην αυτοθυσία λιμενικού που βούτυξε και το έβγαλε έξω. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού. Σύγκρουση μεταξύ κουκουλοφόρων και μάτς στο Απιθύτα, έξω από την υποανέγεση βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Θρίλερ με την απαγωγή του 6χρονου αγοριού από την Κηφισιά. Άτομο που φέρεται να εκπροσωπεί τον πατέρα του παιδιού από την Νορβηγία ενημέρωσε το χαμόγελο του παιδιού ότι είναι καλά και βρίσκεται στη χώρα του πατέρα. Συνεχίζουν κυρίες και κύριοι να πυροδοτούν την ένταση με την Ελλάδα οι Τούρκοι μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ταγί Περντογάν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα την σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου, τονίζοντας μάλιστα να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες και απείλησε την χώρα να κλιματώσει τις ενέργειές της. Στο πνεύμα αυτό, η τουρκική αεροπορία και σήμερα προχώρησε σε κύμα παραβιάσεων. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι κοντά μας για να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς έπραξε και ποιος ήταν ο αριθμός των παραβιάσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά. 40 παραβιάσεις έχουμε μέχρι τώρα, Γιάννη, και λέω μέχρι τώρα γιατί όπως έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν αποκλείεται μετά τη δύση του ηλίου να έχουμε επιπλέον εισόδους τουρκικών μαχητικών στο FIR Αθηνών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 40 παραβιάσεις που έγιναν μέχρι τώρα, τις 17 τις έχουν σημειώσει τα τρία αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας που σήκωσε η τουρκική πολεμική αεροπορία, καθώς αξίζει να επισημάνουμε πως είναι στην τελική δυσφάση η άσκηση κατά αιγίδα του πολεμικού ναυτικού και οι Τούρκοι θέλουν μετεπιτάσεως να εντοπίσουν τις ελληνικές μονάδες και ειδικά τα ελληνικά υποβρύχια. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον από τα τουρκικά μέσα τα οποία διαθέτει η Τουρκία, προκειμένου να εντοπίσουν αυτά τα, μπορεί να πει κανείς, αφανή, τα stealth υποβρύχια που διαθέτει το ελληνικό ναυτικό. Ακριβώς. Από τα 12 τώρα μαχητικά που έστειλε η τουρκική πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο, βρήκαν απέναντί τους εισάριθμα ελληνικά μαχητικά, τα οποία τους περίμεναν μάλιστα στον αέρα. Βλέποντας έτσι οι Τούρκοι την ετοιμότητα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, επέστρεψαν στις βάσεις τους χωρίς να υπάρξει κάποια εμπλοκή. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι από τις 28 του μήνα ξεκινάει η άσκηση ΕΦΕΣ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και είναι αξιοσημείωτο, Γιάννη, ότι σε αυτή συμμετέχει για πρώτη φορά ένα πολεμικό πλοίο της Λιβύης. Ίσως μια κίνηση που να φωτογραφίζει πού θα βγει αρχές Ιουλίου το τέταρτο πλωτόγιο τρύπανο της Τουρκίας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο προς το παρόν φαίνεται να μην έχει καμία αναγνώριση. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο αναφέρεις νομίζω ότι είναι μια καινούρια πρόκληση και βέβαια και μια ιδιαίτερη εξέλιξη που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Μαρίνα Γκασιάμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στις αιτιάσεις της Τουρκίας, η Ελλάδα απάντησε αξιοποιώντας τα διεθνή φόρα και τον ΟΗΕ με επιστολή που απέστειλε, ακυρώνοντας βήμα προς βήμα όσα η γείτονα χώρα υποστηρίζει. Η κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, ακόμη και από τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο, βρίσκει απέναντί της τη στεναρή αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας, η οποία διεθνοποιεί τώρα τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, με επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καλεί τον Αντώνιο Κουτιέρες να εντάξει το κείμενο των υλικών θέσεων στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου Ασφαλείας, και στο οποίο η Ελλάδα εκθέτει στη διεθνή κοινότητα το παράνομο κάζους μπέλι της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και τις παραβιάσεις εθνικής μας κυριαρχίας, τις παρενοχλήσεις ελληνικών πλοίων από την τουρκική ακτοφυλακή και το πολεμικό ναυτικό. Η μόνιμη αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ ξεκαθαρίζει ότι βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, τα νησιά έχουν δικά τους χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, με την επιστολή να καταλήγει στην καταδίκη του τουρκικού αναθεωρητισμού. Τέτοιες πρακτικές της Τουρκίας, εκτός από το ότι προδίδουν την προσήλωση σε μια αναθεωρητική νοοτροπία, εντελώς αποκομμένη από τις βασικές αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ των κρατών, όπως αντικατοπτρίζονται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Μετά την παρουσίαση του χάρτη της γαλάζιας πατρίδας στο Λευκό Οίκο, η τουρκική διπλωματία βγαίνει εκτός ελέγχου, με το Μευλούτ Τσαβούσογλου να περνά τώρα σε ευθείες απειλές.
Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, δεν μπλοφάρουμε. Αν η Αθήνα δεν συμμορφωθεί, θα πάμε τα πράγματα παραπέρα. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Κατερίνα Σακελαροπούλου για τις επαφές του με τον πρόεδρο Biden και την εθνική αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο, κρούοντας καμπανάκι κινδύνους Αμερικανούς γερουσιαστές για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε μια εποχή όπου η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη στην Ουκρανία, να μην έχουμε άλλες εστίες έντασης εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στην Άγκυρα αδυνατούν ακόμη να χωνέψουν την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καπιτόλιο με τον κεντρικό αρθρογράφο της Κουριέτ σε άρθρο του με τίτλο «Όταν παρακολούθησα την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, που χειροκροτήθηκε 37 φορές, να αποδίδει ανοιχτά το Μητσοτάκη γιόκ του Ταγί Περντογάν στην ενόχλησή του από την ενθουσιώδη υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές στην ομιλία ενός απόφοιτου του Χάρβαρντ, όπως σημειώνει. Υπάρχει μια θεμελιώδης αλήθεια που δείχνει σε όλους αυτή η επίσκεψη. Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν συνεχώς έδαφος. Όσο περισσότερο η Τουρκία απομακρύνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο πλησιάζει η Ελλάδα σε αυτή τη χώρα. Ταύτιση Ρωσίας-Τουρκίας βλέπει η κυβέρνηση στο μεταχρονολογημένο σχόλιο της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Ναι, βλέπουμε ότι αυξάνεται ο κατάλογος όσων δυσαρεστήθηκαν πολύ από την ιστορική επίσκεψη και τα όσα πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διπλωματικές πηγές μιλούν για όξυνση των ινορωσικών σχέσεων, για την οποία επισημαίνουν ότι δεν ευθύνεται η Ελλάδα. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μάλλον του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Επίκεντρο του θέματος στη συζήτηση αυτή ήταν η Συρία, η Ελλάδα, αλλά και η Φιλανδία και η Σουηδία. Ο Ανδρέας Ροπόπουλος είναι μαζί μας για να δούμε τα επιμέρους σημεία στα οποία μάλλον επικεντρώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιάννη, σαφώς το Συμβούλιο Ασφαλείας, τα 3 από τα 7 άρθρα αφορούν την Συρία και τις επιχειρήσεις που κάνει εκεί η Τουρκία. Τις τελευταίες μέρες έχει εξελίξει. Καινούργιες επιχειρήσεις, να ξαναπούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι αναζωπηρώνεται στην περιοχή. Έχει εξαγγελθεί ουσιαστικά ότι πρόκειται να γίνουν επιχειρήσεις και ο Τσαβούσογλου, στις δηλώσεις που είχε κάνει χθες στους δημοσιογράφους, το ανέφερε το θέμα. Φαίνεται πως θα επιχειρήσει μια νέα εισβολή η Τουρκία στην Συρία, αυτή φορά σε ένα τρίτο σημείο από τα δύο που ήδη βρίσκεται σε 30 χιλιόμετρα βάθος μέσα στην Συρία. Όμως υπήρχε ένα ξεχωριστό άρθρο που αφαιρούσε τα ελληνοτουρκικά. Σε αυτό το άρθρο, που είναι το πέμπτο αν θυμάμαι καλά, λέει ότι η Ελλάδα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις της οποίας αποτελεί πλευρά, κάνει συνέχεια προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο και συζητάσαμε αυτό το θέμα. Σημειώνουμε ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τα δικαιώματά της και είναι έτοιμη πάντα να τα υπερασπιστεί. Μάλιστα, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία λένε όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι μια πάγια τακτική ρητορική. Έχει σημασία όμως, Γιάννη, το ότι έχει μπει πάλι στο κείμενο που βγαίνει από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που γίνεται κάθε μήνα στην Τουρκία. Στα τελευταία δύο, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε αναφορά στην Ελλάδα. Από την άλλη, σαφώς υπάρχει αναφορά και για το ΝΑΤΟ. Δύο άρθρα αφορούν το ΝΑΤΟ και την διεύρυνσή του με τη Φιλανδία και τη Σουηδία και λέει ξεκάθαρα τις θέσεις της Τουρκίας ότι αυτές οι χώρες πρέπει να δώσουν γραπτές εγγυήσεις για να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες της συμμάχου Τουρκίας. Κυρίως να πούμε βεβαίως ότι η Τουρκία από τις δύο από αυτές τις χώρες διεκδικεί κάποιους από όπως χαρακτηρίζει τρομοκράτες, οι οποίοι βρίσκονται στα εδάφια αυτά, αλλά το βασικό από ό,τι φαίνεται μέλημα είναι το να άρουν το εμπάργκο όπλων από η Σουηδία και Φιλανδία προς την Τουρκία. Ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε πώς εξελιχθεί, Ανδρέα. Γιάννη, πολύ σωστά. Αυτό είναι όμως αυτό που προτάσετε ουσιαστικά. Κατά βάθος το μήνυμα είναι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και στόχος της Άγκυρας είναι να χαλαρώσουν οι κυρώσεις ΚΑΤΣΑ που στηρίζονται σε αυτό το νόμο με τον οποίο δεν δίνονται όπλα σε χώρες που έχουν πάρει όπλα από την Σοβιετική Ένωση. Και αυτές βέβαια που θεωρούνται εχθρικές προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα, ο κ. Τσαβούσογλου όμως είπε σήμερα χαρακτηριστικά ότι δεν μπλοφάρουμε, θα κλιμακώσουμε τις ενέργειές μας, αν δεν σεβαστείτε τις συνθήκες εκείνες μεταξύ των δύο χωρών, αναφερόμενο στην συνθήκη της Λοζάνης και όχι μόνο για τα νησιά. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επιστρέφοντας από το Ισραήλ, μίλησε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο και έκανε μια αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, αναφορά στο θέμα αυτό, δηλαδή στις αιτιές της Τουρκίας για τα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Η Τουρκία υποστηρίζει πως βάσει τις συνθήκες της Λοζάνης αλλά και τις συνθήκες των Παρισίων αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Λέει και το είπε ξανά στους δημοσιογράφους ότι η Ελλάδα παραβιάζει αυτές τις συνθήκες και είπε δεν μπλοφάρει η Τουρκία, εμείς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Μάλιστα, δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που εξαπολύει τέτοιου είδους απειλές ούτε και ο Τσαβούσογλου αλλά ούτε και ο πρόεδρος Ερντογάν. Πάντως δεν έμεινε μόνο στα ελληνικά δεδομένα. Έκανε και μια επίθεση στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπλίνκεν.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε αναφορά και στην συνάντηση που είχε με τον Αντώνη Μπλίνκεν. Είπε: τον προειδοποίησα, διότι τον τελευταίο καιρό οι ΗΠΑ αποκλίνουν από την πολιτική ισορροπιών στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Και του είπα ότι αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Είμαστε και σε όλα αυτά βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία επαναλαμβάνει την τακτική της, δηλαδή την εργαλειοποίηση του προσφυγικού. Ανδρέα Ρομπόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, όπως προαναφέραμε κυρίες και κύριοι, συνέχεια στις προσπάθειες των Τούρκων δουλεμπόρων να αποβιβάσουν σε ελληνικές ακτές πρόσφυγες και σήμερα είχαμε. Οι Τούρκοι εργαλειοποιούν και το προσφυγικό, επιχειρώντας μια επανάληψη του 2020 με τα φουσκωτά γεμάτα αθώες ψυχές με κίνδυνο της ζωής τους. Η κάμερα του λιμενικού εντοπίζει ύποπτο σκάφος ανοιχτά της Σάμου. Άμεση είναι η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Τρέχουν για να προλάβουν, να ελέγξουν το σκάφος, να αποτρέψουν παράνομες εισόδους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η κάμερα του Μέγκα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση. Πάμε κάτω, κάτω, κάτω! Το ραντάρ του περιπολικού ανοιχτής αλάσμη 060 έχει πιάσει ένα ύποπτο στίγμα αυτήν την ώρα τρία μέλη του πληρώματος. Με ένα φουσκωτό κατεβαίνουν στη θάλασσα για να δουν περί τίνος πρόκειται. Θα ελέγξουν την περιοχή καθώς εδώ, όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία 24 ώρα, οι διακινητές προσπαθούν να περάσουν μετανάστες στα παράλια της Σάμου. Ο απεσταλμένος του Μέγκα στη Σάμο, Μαρίνος Αλιπέρης, παρακολουθεί από κοντά την ολονύκτια επιχείρηση του λιμενικού. Το εν λόγω σκάφος ελέγχεται. Τα πάντα είναι νόμιμα. Λήξη συναγερμού και επιστροφή στη βάση μέχρι την επόμενη περίεργη κίνηση. Επιτηρούμε τα ελληνικά και συγχρόνως ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα με σεβασμό πάντα στο διεθνές δίκαιο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Παρά είμαστε πίσω. Ελήφθη. Το περιπολικό ανοιχτής αλάς 060 του λιμενικού σώματος φτάνει τα 58 μέτρα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 33 κόμβους. Περιπολία ανοιχτά της Σάμου, εδώ που τα τελευταία 24 ώρα έχει παρατηρηθεί έντονη δραστηριότητα των Τούρκων διακινητών. Ταυτόχρονα διαθέτει και θερμικό ραντάρ, το οποίο μπορεί και σαρώνει τα τουρκικά παράλια και ελέγχει όλες τις κινήσεις. Ελάχιστες είναι οι μεταναστευτικές ροές στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 10 ημέρες σε Λέσβο, Χίο και Σάμο οι διακινητές έχουν καταφέρει να μεταφέρουν στα συγκεκριμένα νησιά μόλις 37 μετανάστες και πρόσφυγες. Το πλοίο διαθέτει σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα για τον έγκαιρο εντοπισμό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, ακατάλληλων και υπεράριθμων λέβων, χωρίς στοιχειώδη μέσα ασφαλείας και σωστικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς περιπολίες του λιμενικού έχουν αποτρέψει δεκάδες διακινητές από το να προσεγγίσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κράτη δεξιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις ευαίσθητες περιοχές μεταξύ Σάμου και Λέσβου, διακινητές επιδίωξαν ούκο λίγες φορές να περάσουν παράνομα μετανάστες και πρόσφυγες που θέλουν να φύγουν από την Τουρκία. Κατόπιν έγκαιρου εντοπισμού τους και χρήσης φωτεινών και ηχητικών σημάτων, κανένα από τα σκάφη δεν τα κατάφερε. Μάχη λοιπόν να φυλάξουν τα ελληνικά σύνορα δίνει το λιμενικό και οι ένοπλες δυνάμεις. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου λίγο νωρίτερα είχαμε πορεία στο κέντρο της πόλης από χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα επεισόδια αλλά και την αντίδραση της αστυνομίας έξω από την βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάμε στη Μαρία Γουγουτσά να μας πει το τι ακριβώς έγινε πριν από λίγη ώρα, καθώς Μαρία ολοκληρώθηκε τώρα η πορεία ή έχουμε ακόμη κάποια απόνερα από ορισμένους στην περιοχή. Πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η πορεία διαμαρτυρίας που έκαναν φοιτητικοί σύλλογοι και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου για τη συνεχή παρουσία της αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και για τα επεισόδια που είχαμε σήμερα μέσα στο Πανεπιστήμιο, στην Σχολή Θετικών Επιστημόνων, όπου έγινε και ο τραυματισμός του 20χρονου φοιτητή. Η πορεία ολοκληρώθηκε, κατέληξε στην Καμάρα από όπου και ξεκίνησε και μία ομάδα περίπου 100 ατόμων έχουν συνεχίσει και έχουν μπει μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την εμπορική πύλη της ΔΕΔ. Εκεί βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, Μαρία, αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ διακριτικές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ήλπιστε να γίνεται κάθε φορά σε ανάλογες πορείες δεν υπήρχε αντίστοιχη εικόνα. Οι δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν περικυκλώσει το πανεπιστημιακό ίδρυμα, χωρίς όμως να προκαλούν, χωρίς να δίνουν στόχο από το σημείο και αυτό για να μην προκαλέσουν και πάλι
κάποιου θερμόιμου, όπω έγινε το πρωί, μάλιστα, που είχε αποτέλεσμα και τον τραυματισμό του φοιτητή. Η υγεία, η κατάσταση τη υγεία του φοιτητή, αυτή τη στιγμή, να πούμε καταρχά ότι τραυματίστηκε από μια χειροβομβίδα κρότου λάμψη. Είναι αυτέ οι οποίε ρίχνουν προκειμένου να αποθήσουν το πλήθο οι αστυνομικοί. Ποια είναι αυτή τη στιγμή. Ο 20χρονος είναι καλά στην υγεία του, έχει πάρει ήδη εξιτηρίο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι έγινε ένα ράμα και προσέφερε πλαστικό τραύμα. Ένα ράμα, συγγνώμη Μαρία, αν μπορείς να επαναλάβεις. Έγιναν ράματα στον 20χρονο, στο σαγόνι, καθώς έφερε πλαστικό τραύμα. Παράλληλα, σχετικά με την ακοή του, που στην αρχή είχε ακουστεί ότι την έχασε, δεν υπέστη κάποια βλάβη μετά από σχετική εξέταση που υποβλήθηκε. Και ο 20χρονος είναι αυτή την ώρα στο σπίτι του. Μαρία Γουτσά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί το χρονικό των σοβαρών επεισοδίων νωρίτερα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με φοιτητές να συγκρούονται με δυνάμεις των ΜΑΤ. Όλα ξεκίνησαν όταν φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία αστυνομίας έξω από τον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες κατασκευής της περιβόητης βιβλιοθήκης. Ο 20χρονος φοιτητής κοίταται αιμόφυρτος στο έδαφος και γύρω του οι συμφοιτητές του προσπαθούν να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Καταγγέλνουν ότι δέχτηκε άγρια επίθεση από δυνάμεις των ΜΑΤ. Έπεσε κάτω λιπόθυμος, έφαγε κλωτσιά στο κεφάλι. Λογικά στο πέσιμο κάποιος τον κλώτσε στα μούτρα αυτό. Εσύ χτύπησες. Κρότου λάμψη έφαγα στα πόδια. Από τέτοια δεν έχω κάτι άλλο. Θέλουμε και να μας πείτε, αν θέλετε πρώτα να θρηνήσουμε θύμα. Κατά τύχη δεν θρηνήσαμε σήμερα. Για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ο νέος γύρος των επεισοδίων ξέσπασε στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά το μεσημέρι. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου διαμαρτύρονταν για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το χώρο όπου πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής βιβλιοθήκης. Ομάδα 120 περίπου ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού και ιδιώτη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν όταν λίγη ώρα αργότερα, κατά τη διάρκεια απορίας προς την Βρετανία, προκλήθηκε νέα ένταση με πετροπόλεμο και χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ας πάψει ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζει τις ομάδες βίας και την ανομία. Οι πανεπιστημιακοί χώροι θα αποδοθούν ξανά εκεί που ανήκουν, στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Έγινε μια έξαρση της σύγκρουσης λόγω της συνεχιζόμενης παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στο Αριστοτέλειο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει νεκρό στα πανεπιστήμια. Μπροστά στα διέξοδά της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει το μόνο που ξέρει να κάνει κάθε αυταρχική νεοφιλελεύθερη πολιτική δύναμη. Αυξάνει την ένταση της καταστολής. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο αστυνομικός να στοχεύει όπως φέρεται με βομβίδα κρότου λάμψης οποιοδήποτε πολίτη μέσα ή έξω από το πανεπιστήμιο. Ο τραυματίας φοιτητής μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ένταση στους χώρους του πανεπιστήμιου συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα. Αλλάζουμε τώρα θέμα σε μια είδηση που πραγματικά συγκλονίζει. Στην εντατική δίνει μάχη για τη ζωή του ένα κοριτσάκι 5 ετών που εντοπίστηκε από τον καπετάνιο του πλοίου Άγιος Νεκτάριος να επιπλέει μόνο του στην θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Άμεση ήταν η αντίδραση των λιμενικών που βούτυξαν στο νερό για να σώσουν το μικρό κορίτσι, ενώ ένας διερχόμενος άνδρας του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Είδε από τη γέφυρα του πλοίου τα χεράκια ενός μικρού παιδιού μες στο νερό. Και αμέσως μετά το παιδί να χάνεται. Ο καπετάνιος του Άγιος Νεκτάριος ετοιμαζόταν να αποπλέψει για Αίγινα. Έβλεπα το παιδάκι, τίποτα άλλο. Που ήταν στη θάλασσα μέσα. Δύο χεράκια. Δεν κουνούσε, ίσα ίσα τα δαχτυλάκια του. Είδα παιδιά, τα δαχτυλάκια του. Και αμέσως το έστικτο ότι είναι άνθρωπος. Ο καπετάνιος Σέντρομος ειδοποιεί το λιμενικό και ετοιμάζεται ο ίδιος να βουτήξει για να σώσει το κοριτσάκι. Το αίσθημά μου κατευθείαν ήταν να πέσω στη θάλασσα. Κατευθείαν, δεν υπήρχε περίπτωση. Πήγα να πέσω από την κουπαστή. Ο καπετάνιος του πλοίου Άγιος Νεκτάριος ήταν εδώ, στη γέφυρα, όταν έπεσε τυχαία το μάτι του στη θάλασσα και είδε το μικρό κοριτσάκι να επιπλέει. Είχε πέσει από τη θέση 201. Οι άντρες του λιμενικού βούτυξαν με αυτοθυσία στα νερά του λιμανιού και έβγαλαν το κοριτσάκι και το ξάπλωσαν σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ ήταν και ένας πολίτης από την Αίγινα που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες και έμεινε μαζί με το 5χρονο κοριτσάκι μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Είδαμε ένα παιδάκι μπρούμητα έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Άμεσα βούτυξα στη θάλασσα, έβγαλα το παιδάκι. Μέχρι να βγω από τη θάλασσα είχε αναλάβει κάποιος διερχόμενος κύριος το κάρπα. Ο λιμενικός και ο επιβάτης δεν σταμάτησαν λεπτό να προσπαθούν να επαναφέρουν το 5χρονο κοριτσάκι.
Το παιδί πήρε την πρώτη του ανάσα 4 λεπτά μετά. Μετά τα 7 λεπτά το παιδάκι ουσιαστικά ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μόνο διευκρίνησε ότι την πρώτη ανάσα την πήρε 4 λεπτά το παιδάκι. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου εισήχθη στην εντατική. Η μικρούλα ήταν με τη μητέρα της και άλλα 6 παιδιά της οικογένειας στην προβλήτα του λιμανιού. Κάποια στιγμή έμεινε πίσω. Η μητέρα είχε απομακρυνθεί. Και το κορίτσι το άλλο έπαιζε με τα μικρά παιδιά με τα άλλα και πήγε εκεί κοντά στο λιμάνι στο Λάστιχο και γλιστράει το πόδι της και έπεσε μέσα το κορίτσι. Και την είδαν τα παιδιά από το καράβι και φωνάξαν. Πού ήταν το παιδί? Η 37χρονη μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή. Στην Νορβηγία βρίσκεται τελικά το 6χρονο αγοράκι που έπεσε θύμα αρπαγής από κουκουλοφόρους μέσα από το σπίτι του στην Κηφισιά. Πίσω από όσα συνέβησαν, φαίνεται πως βρίσκεται η διαμάχη των δύο γονιών για την επιμέλεια του παιδιού. Ένα θρίλερ δίχως προηγούμενο. Ένα 6χρονο παιδί, θύμα μιας χρόνιας ενδοκιογενειακής διαμάχης. Μια καλωστημένη επιχείρηση αρπαγής με αφετηρία την Αθήνα και κατάληξε την Νορβηγία. Εκεί, όπου σε λιγότερο από ένα 24ωρο έφτασε ο μικρός Ryanair. Ετοιμαζόμασταν να ανεβούμε πάνω να κοιμηθεί το παιδί και ξαφνικά βλέπω το μικρό και τρέχει προς την πόρτα. Μαμά, λέει, ήρθε η μαμά. Και ανοίγω την πόρτα και βλέπω ένα θηρίο, παιδιά, ένα 90. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένας σωματώδης κουκουλοφόρος εισέβαλε στο σπίτι που έμενε με τη μητέρα και τη γιαγιά του στην Κηφισιά, ο 6χρονος. Στις 7.30 το απόγευμα, κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το λευκό βαν που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες για την απαγωγή του παιδιού. Δύο ώρες μετά, στις 9.30, οι δράστες εγκαταλείπουν το όχημα σε υποκατάστημα της εταιρείας τηλεφόρου Συγκρού. Από εκεί, οδικώς φεύγουν για τη Θεσσαλονίκη. Στις 5 τα ξημερώματα σταματούν να εκπέμπουν τα ίχνη των κινητών του πατέρα και του θείου του μικρού Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Στις 6.20 ταξιδεύουν από τη Θεσσαλονίκη για τη Δανία. Και από εκεί, οδικώς για την νορβηγική πόλη Κριστιανσούντ. Ένας γκάγκστερ μας κλέβει το παιδί μου. Έμοιαζε ξένος άνθρωπος. Ήταν βαλτός, πληρωμένος δολοφόνος. Αυτό που προκαλεί απορία, ωστόσο, είναι πώς κατάφερε το παιδί κατά από τα μάτια των αρχών και ενώ είχε ήδη εκδοθεί Amber Alert με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του για την εξαφάνισή του, να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο και να φύγει από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, πάντως ταξίδεψε με πλαστογραφημένα έγγραφα και με το όνομα Σερβι Νικολάη Κούντμπραντσόν. Οι γονείς του παιδιού βρίσκονται σε μια πολύχρονη δικαστική διαμάχη με τρόπαιο την επιμέλειά του. Μια πλευρά κατηγορεί την άλλη και στη μέση ανήμπορος να αντιδράσει ο μικρός Ryanair. Ο γαμπρός που είχε νοικιάσει το βαν, ο πατέρας, ήρθαν εδώ. Πότε ήρθανε, γιατί ένα χρόνο δεν ήταν εδώ. Μιλώντας στο Μέγκα, ο νορβηγός δικηγόρος του πατέρα ισχυρίζεται πως ο εντολέας του άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του για την κηδεμονία του γιου του. The real story is that the mother abducted the child from Norway in July 2020. That was an illegal and punishable kidnapping of the child. The father has tried through the Greek courts to have the child returned to Norway under the Hague Convention from 1980. But the court have delayed the matter, and this is why he chose to exercise the rights he have under the law for the custody of his son. Οι αρχές πάντως εξετάζουν το σενάριο στην επιχείρηση αρπαγής να συμμετείχε και τρίτο άτομο, το οποίο ήταν εκείνο που εγκατέλειψε το βαν στη λεωφόρο Συγκρού. Τώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η δραματική διάσωση νεογέννητου αγοριού που είχε εγκαταλειφθεί σε κάδους σκουπιδιών στο Ιράν. Οι εικόνες είναι εξαιρετικά σκληρές. Είναι η ανατριχιαστική στιγμή που ο εργαζόμενος της καθαριότητας συνειδητοποιεί ότι ένα μωρό βρίσκεται μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών. Ο εργαζόμενος σηκώνει τη μαύρη σακούλα, την τοποθετεί στο πεζοδρόμιο και την ανοίγει μπροστά σε κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο. Μέσα βρίσκεται ένα βρέφος, μέσα στα αίματα και τον ομφάλιο λόρο τυλιγμένο γύρω του. Ο άνδρας είχε ακούσει περίεργες ανάσες να βγαίνουν από πλαστική σακούλα μέσα στον κάδο και γι' αυτό πλησίασε για να δει καλύτερα. Όταν κοίταξε μέσα,
βρήκε το νεογέννητο αγοράκι. Στη συνέχεια κάλεσε τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και το μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο. Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στη συνοικία Ναζί Αμπά της Τεχεράνης το πρωί της Δευτέρας. Η κατάσταση της υγείας του μικρού αγοριού είναι σταθερή. Η εγκατάλειψη παιδιών είναι σε τρομακτικό επίπεδο στο Ιράν. Περίπου 1000 παιδιά κάτω των 3 ετών εγκαταλείπονται κάθε χρόνο, όμως ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός και δεν αποτυπώνει τη ζωφερή πραγματικότητα. Πραγματικά εικόνες οι οποίες σοκάρουν. Τώρα, Άρωμα Ελλάδας είχε το φετινό Φεστιβάλ των Κανών με την ταινία «Ο Θρόνος του Ξέξη» της Εύης Καλογεροπούλου αλλά και πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζονάκη να αποσπά βραβείο. Με Άρωμα Ελλάδας το 75ο Φεστιβάλ των Κανών. Στο κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ ο Γιώργος Μαζονάκης και η Εύη Καλογυροπούλου. Η ταινία μικρού μήκους «Ο Θρόνος του Ξέρξη», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Έλληνας ερμηνευτής, κέρδισε το βραβείο Canal Plus, το οποίο συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο. Είμαι πολύ συγκινημένος, κλαίνε τα μάτια μου και η ψυχή μου. Η ταινία μας πήρε το βραβείο. Εύη Καλογυροπούλου, το ταλέντο σου μοναδικό, η ψυχή σου. Ακόμα πιο θεϊκή. Η Κριτική Επιτροπή έδωσε τα εύσημα για τον τρόπο προσέγγισης μιας αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ο ρόλος του Γιώργου Μαζονάκη στην ταινία είναι τόσο ενιγματικός όσο και αυτοβιογραφικός, γιατί γυρίζει στο πέραμα και τη δουλειά του πατέρα του. Η χώρα μας εξακολουθεί να δίνει το παρόν στο Φεστιβάλ των Κανών με την ταινία «Ντόντο» του Χρήστου Κούτρα. Χαμογελαστή, ευδιάθετη και με πολύ κέφι, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Άκης Σακελαρίου, η Μυριέλα Σαββίδου, η Νατάσα Εξινταβελώνη, η Τζεφ Μοντάνα και η υπόλοιπη ομάδα ποζάρουν στο κόκκινο χαλί με λαμπερά και πολύχρωμα σύνολα. Για τον Χρυσό Φίνικα θα διαγωνιστεί ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με το Crimes of the Future, με τον Βίγκο Μόρτενσεν, την Κρίστεν Στιούαρτ και τη Λεά Σεϊντού, που γυρίστηκε στην Αθήνα με Έλληνες συμπαραγωγούς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε για αύριο Παρασκευή τι καιρός θα επικρατήσει για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Περιμένουμε στα κεντρικά και τα νότια τμήματα τα υπηρωτικά, από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και νοτιότερα, αλλά και στα κεντρονότια τμήματα του Αιγαίου, πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με λίγες αραιές νεφώσεις εδώ στα υπηρωτικά κατά διαστήματα, που τοπικά θα πυκνώνουν μέσα στη μέρα και εδώ στα Επτάνησα λίγες πρόσχερες νεφώσεις περιμένουμε και μεγάλα διαστήματα όμως με ανοίγματα στον ουρανό. Όσο πιο βόρεια, τόσο πιο πυκνές οι νεφώσεις κατά περιόδους από το βορειοανατολικό Αιγαίο και βορειότερα, που κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη από το μεσημέρι ως το απόγευμα και ιδιαίτερα στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αστάθεια δηλαδή περιμένουμε στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, κυρίως στα πιο ορεινά και ημιωρινά και δευτερευόντως σε πιο παιδινές έτσι και παραθαλάσσιες περιοχές. Θερμοκρασιακά πολύ ψηλά, στους 33 με 34 στα βόρεια, στους 36 με 37 στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα, στους 34 στα Επτάνησα, στους 32 με 36 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι βοριάδες παντού, έως και 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, έως και 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις. Κατά περίοδους θα πυκνώνουν, κυρίως όμως το μεσημέρι και έπειτα αυτές οι αραιές νεφώσεις, που προς το απογευματάκι θα πυκνώσουν. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Νοτιάδες νότιο-ανατολική στο Σαλονικό έως και 3 μποφόρο, βόρειο-ανατολική στο νότιο-ιβοϊκό έως και 3 μποφόρο επίσης οι μέγιστες ρηπές των ανέμων. Λίγες αραιές νεφώσεις κατά περίοδους θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημεράκι απόγευμα, θα βρέξει στις γύρω ορεινές και ημιορεινές περιοχές πέριξ της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Πιθανότατα να έχουμε και ένα μικρό πέρασμα βροχοπτώσεις και μέσα στην πόλη, αρκετά μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 35 με 40% για να συμβεί αυτό. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, πάντως όπου και αν βρέξει θα είναι κυρίως από το μεσημέρι ως το απόγευμα. Τις θερμές ώρες της ημέρας, όπως λέμε στη μετεωρολογία, και ιδιαίτερα στα πιο ορεινά και μειωνά και μέσα στην πόλη ενδεχομένως. Νοτιάδες έως και 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Τώρα, τις επόμενες μέρες, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, σύμφωνα με τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κυρίως στις πιο βόρειες υπηρετικές περιοχές, στα πιο ορεινά τμήματα και βορειότερα γεωγραφικά τμήματα που βλέπουν προς τα Σκόπια και τη Βουλγαρία, της Μακεδονίας και της Θράκης, δηλαδή, θα έχουμε κάποιες μπόρες μικρής χρονικής διάρκειας ή και τοπικές καταιγίδες.
καταιγίδες το μεσημεράκι απόγευμα σε αυτές τις περιοχές, κυρίες και κύριοι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα διατηρηθούν και το Σάββατο οι πολύ αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές στους 34 στα βόρεια, στους 34 με 36 τα υπόλοιπα επιρροτικά. Στους 34 με 35 στα νότια νησιωτικά τμήματα, οι άνεμοι γενικά εξασθενημένοι και νοτιάδες στις περισσότερες περιοχές πια, έως και 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 5 μποφόρ και στις περιοχές του Αιγαίου. Και τώρα έχουμε την Κυριακή, όπου σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, στα Επτάνησα και τα δυτικά κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα, σε αυτές τις περιοχές περιμένουμε μπόρες βροχές και κατά τόπους ισχυρές χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Θα αλλάξει ο καιρός στην Δυτική Ελλάδα μόλις στους 29 η θερμοκρασία η μέγιστη, στους 32 στα βόρεια, στους 33 με 36 στα υπόλοιπα νησιωτικά και υπηρετικά τμήματα, όπου εδώ κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και απουσία βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι νοτιάδες παντού έως και 5 με 6 μποφόρ το εξάρι κυρίως στο Αιγαίο. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ημέρες. Να είστε όλοι καλά. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One. Ευχές για καλό βράδυ.